πάμε να δούμε τι γίνεται με την οικονομία, γιατί έρχεται χειμώνας και κρυώνουμε. Το καλάθι της νοικοκυράς δεν ξέρω, σαν να μικραίνει. Αλλά στις δημοσκοπήσεις μια χαρά δεν πάει η κυβέρνηση. Ναι, καλά. Ας κάνουμε δίαιτα. Ας μιλάμε όπως ο Σόιμπλε. Βάλτε κανένα πουλόβερ, εμείς θα λέμε κάντε δίαιτα. Ναι, και πουλόβερ. Παρ' όλα αυτά όμως, όντως. Δηλαδή, παρά την κρίση, παρά το ένα, παρά το άλλο και τέτοια, εγώ βλέπω ότι μια χαρά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και η κυβέρνηση. Καλά. Η οικονομία εμένα με ενδιαφέρει. Ναι, πώς πηγαίνει. Είναι συμπαράγωγα αυτά. Περίμενε να δούμε. Θα μπει υπογραφή από κάτω, αν πηγαίνει καλά η οικονομία. Ο κύριος Χάρης Φλάδος, ο καθηγητής του Δημοκρίτιου. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, αγαπητή μου, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς, και εμείς. Λοιπόν, με έκοψε και συγγνώμη. Εγώ λέω μια χαρά τα πάνε. Και δεν με αφήνει να το χαρώ. Όχι, εγώ θέλω υπογραφή από κάτω. Τα πάμε μια χαρά? Βάζω ερωτηματικό. Ναι. Ας φέρουμε στο μυαλό μας έναν ασθενή ο οποίος έχει βγει πριν από 3 χρόνια από μια κατάσταση άσχημη της υγείας του. Από μέσα. 10 χρόνια, που είναι... 10 χρόνια, 10 χρόνια σχεδόν στην εντατική. Ναι. Αυτός βγήκε λοιπόν από την εντατική, περπάτησε και στα πρώτα του βήματα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Πανδημία. Κατάφερε όμως και διασώθηκε με τραύματα, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Αλλά τον δεύτερο χρόνο σηκώθηκε πάλι στα πόδια του με αρκετή δύναμη και φαίνεται ότι άρχισε να λειτουργεί γρήγορα. Και ξαφνικά παθαίνει και ηλεκτροπληξία. Ο πόλεμος της Ουκρανίας. Πράγμα που εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων, τον πληθωρισμό. Παρ' όλα αυτά, ο ασθενής, έπειτα από όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο έρημος, φαίνεται ότι όχι μόνο αντέχει, αλλά και αναπτύσσεται με ένα ρυθμό που τον ζηλεύουν οι γειτονές του, που δεν περάσαν από νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα οι οικονομίες, οι οποίες είναι παραδοσιακά ισχυρότατες, βλέπουν σήμερα κατά κάποιο τρόπο και ζηλεύουν σε εισαγωγικά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι θαύμα? Δεν είναι θαύμα. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια? Δεν είναι. Τότε. Αυτό σημαίνει ότι ως διαμαγείας μέσα σε 3 χρόνια καταφέραμε να διαγράψουμε όλες τις παθογένειες και όλες τις ελλείψεις του οικονομικού μας συστήματος? Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει απλώς, στα δικά μου τα μάτια, σαν οικονομολόγος? Υπάρχει μια σοβαρή οικονομική πολιτική, η οποία λειτουργεί τη στιγμή που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, με μέτρο, προλαμβάνει τις κρίσεις προτού αυτές εξαπλωθούν, πράγμα που το απέδειξε και στην πρώτη φάση της πανδημίας και στα μέτρα τα οποία στήριξαν την οικονομία και τα καταστήματα. Φαίνεται ότι και στην παρούσα φάση, χωρίς να χάνει το μέτρο, καταφέρνει και κρατάει τις ισορροπίες και ενισχύει τα πορτοφόλια, τα δοκιμαζόμενα όλων των Ελλήνων, γιατί ζούμε μια δύσκολη εποχή, έτσι. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιθώρια της και οι δυνατότητές της είναι απεριόριστες, έτσι. Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, θέλω να θέσω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό το σκεπτικό, το οποίο το είχαμε προηγουμένως, το συζητούσαμε και το κλέβω από τον Ηλία. Πώς είναι δυνατόν μια οικονομία έτσι όπως την περιγράψατε να στέκεται και να φαίνεται μουτάντης τηρουμένων των αναλογιών ότι ανθεί τη στιγμή που πέρασε τα 10 χρόνια αυτά που περιγράψατε? Πού βρίσκουμε τα χρήματα? Αυτό ναι, τους πόρους. Τους πόρους. Καταρχήν, τα 10 χρόνια τα οποία πέρασαν εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό λανθασμένων χειρισμών και ειδικά στα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά, στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπήρχαν πράγματα τα οποία θα είχαν γίνει και θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί έτσι ώστε να δούμε άνοδο και τα προηγούμενα χρόνια. Λανθασμένα κάποια μέτρα άρχισαν να γίνουν, όπως για παράδειγμα η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η οποία ενθάρρυνε και τις επενδύσεις, αύξησε και τις δυνατότητες για αύξηση της κατανάλωσης.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σταθερότητα πολιτική και ένα, ας το πούμε έτσι, διεθνές πρόσωπο της χώρας που καταφέρνει και έλκει ξένες επενδύσεις. Οι επενδύσεις ερχόμενες δημιουργούν δουλειές. Σε αυτό όντως πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλές και μεγάλες επενδύσεις. Είναι δύο ερωτήματα οικονομικής φύσεως που εγώ θα ήθελα να τα βάλω στον κύριο καθηγητή. Και αν θέλετε τα λέω τώρα, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, με μεγάλη χαρά κάθε ερώτηση, αγαπητέ μου. Ναι, εγώ θα ήθελα να ακούσω το εξής. Βλέπουμε ότι ανακοινώνει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι έχει αύξηση των φορολογικών εσόδων, το οποίο είχαμε χρόνια να τα ακούσουμε. Βλέπουμε ξαφνικά ότι έχει μαξιλάρι οικονομικό. Η μείωση του κόστου στην ενέργεια το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, ανακουφίζει, λέει, τον προϋπολογισμό. Ωραία. Προφανώς από κάπου υπάρχει μια πηγή χρηματοδότησης. Εγώ θα ήθελα, επειδή εσείς μπορεί και να το έχετε σαν νούμερο ή σαν ποσοστό, πόσο τελικά είναι το έσοδο για το κράτος από τις επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και το άλλο που είναι κρίσιμο, δηλαδή με ιντριγκάρει πάρα πολύ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή και τρέχει, έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα από ένα κινητό, για παράδειγμα. Τα πάντα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, σε μεγάλο βαθμό. Τι κέρδος προσφέρει στην οικονομία μας? Δύο ερωτήματα. Θα σας απαντήσω πάλι με μία μεταφορά. Φανταστείτε ένα σώμα στο οποίο για κάποιους λόγους κάποιοι μυς έχουν αδρανήσει για πάρα πολύ καιρό. Στο χέρι σας που είναι χτυπημένο, για παράδειγμα, κάποιοι μυς έχουν αδρανήσει με αποτέλεσμα δύσκολο να μπορείτε να σηκώσετε το ποτήρι σήμερα. Ναι. Σιγά σιγά όμως, αν κάνετε γυμναστική και αν δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες για να αιματώνετε, ας το πούμε, καλύτερα το χέρι σας, και οι μύες αρχίζουν σιγά σιγά και δουλεύουν και δυναμώνουν, το ποτήρι θα σας φαίνεται πλέον αστείο να το σηκώνετε. Όπως κάθε ένας υγιής άνθρωπος. Να το πάμε στο επίπεδο της οικονομίας. Στα τελευταία 2,5-3 χρόνια έχει μειωθεί το ποσοστό ανεργίας, αγαπητή μου, σε ένα ποσοστό 6%. Αυτό το 6% δεν είναι καθόλου λίγο. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι κατά 6%, να το πούμε έτσι μεταφορικά, άρχισαν να δουλεύουν μυς της οικονομίας μας που μέχρι χθες δεν δούλευαν. Ήταν αδρανείς. Μπράβο. Αυτοί οι αδρανείς λοιπόν παραγωγικοί συντελεστές, η εργασία και όχι μόνο, και κεφάλαια τα οποία επενδύονται, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές οι οποίοι υπάρχουν και κινητοποιούνται, δημιουργούν μία αύξηση του εισοδήματος. Και αυτή η αύξηση του εισοδήματος είναι που αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται επειδή, ας το πούμε, χτυπάμε φορολογικά ακόμα περισσότερο το υποζύγιο που λέγεται παραγωγική οικονομία. Ευτυχώς όχι. Αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, επειδή πλέον κινητοποιούνται, ας το πούμε, βαθμιαία όλο και περισσότερο οι μυς της οικονομίας μας. Υπάρχουν ακόμα μυς οι οποίοι παραμένουν εν υπνώση, υπάρχουν ακόμα κομμάτια της οικονομίας μας τα οποία δεν έχουν σταθεί στα πόδια τους με το δυναμισμό που θα έπρεπε. Φυσικά και υπάρχουν. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται πολύ να ακολουθήσουν, ας το πούμε έτσι, το ράλι των διεθνών εξελίξεων που τις θέλει όλο και πιο αποτελεσματικές, όλο και πιο ανταγωνιστικές. Εκεί ακόμα η κυβέρνηση μου φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Εκεί πέρα σαν να έχουμε χάσει κάπως το χρόνο. Θα μπορούσαμε, μου φαίνεται, πολύ καλύτερα. Πράγμα βέβαια όμως που θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αλλάξει βαθμιαία και η νοοτροπία της επιχειρηματικότητας της Ελλάδας. Δηλαδή ο τυπικός Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να δει τα πράγματα σε μια νέα βάση. Να αντιληφθεί τη στρατηγική της επιχείρησής του με ένα διαφορετικό τρόπο. Έγινε όμως μια προσπάθεια με αυτά τα κίνητρα των συγχωνεύσεων, για παράδειγμα, στις μικρομεσαίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο να ενδυναμωθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί τώρα ο καθένα στο δικό του μετερίζει, είναι τελείως διαφορετικό από το να ενωθούν τρεις εταιρείες και να πολεμάνε μαζί. Και μάλιστα προσέξτε τώρα. Εδώ είναι και η οικονομία κλίμακας αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο. Πολύ σωστά το υπογραμμίζετε και είναι όντως κάτι το οποίο είναι θετικό και είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Κοιτάξτε όμως τώρα. Τρεις μικρές επιχειρήσεις, αν ενωθούν, κάθε μία εξ αυτών, αν είναι μία αδύνατη επιχείρηση,
με ανεπάρκειες όρους στρατηγικής χάραξης, με λιπές τεχνολογικό δυναμικό, με μηχανισμούς διοίκησης οι οποίοι είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακοί, ξεπερασμένοι. Ναι. Αν ενώσει λοιπόν τρεις τέτοιες επιχειρήσεις, το άθροισμά τους συνολικά δεν θα είναι κατά πολύ ανταγωνιστικότερο. Δεν θα χαθούν όμως και θέσεις εργασίας ενδεχομένως? Ναι, αυτό εξαρτάται. Εντάξει, μπορεί να αρχικώς να χαθούν, αλλά θα παραχθούν. Μπορεί και να χαθούν σε μια διαδικασία πρώτου εξυγχρονισμού. Όπως σε ένα κλάδεμα ενός δέντρου για να πάρει τα πάνω του. Σωστό. Εσείς στην Κέρκυρα τα ξέρετε καλύτερα τα καλλιεργητικά από μένα. Λοιπόν, αλλά πού θέλω να καταλήξω? Πέραν από από τις χρηματοδοτήσεις ή από την ενίσχυση που ενδεχομένως θα μπορούσε σε μεγαλύτερο βαθμό να προσφέρει το τραπεζικό μας σύστημα, εγώ πιστεύω ότι είναι ζήτημα γνώσης αυτό που λείπει από την οικονομία μας. Τώρα θα μου πεις, μας το λες Βλάδο αυτό γιατί είσαι καθηγητής, πουλάς και εσύ την μπραμάτια σου. Όχι, πιστεύω ότι λείπει η επιχειρηματική τεχνογνωσία σήμερα στην οικονομία μας. Και αν αυτή βρει τον τρόπο να διαχειριστεί με πιο συστηματικό τρόπο και να γίνει κτήμα ενός όλο και μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεών μας, εγώ αισιοδοξώ ακόμα περισσότερο για το μέλλον. Είναι ένα από τα σημεία, μια πόρτα ευκαιρίας που ακόμα δεν την έχουμε διαβεί. Αν καταφέρουμε και στο γήπεδο που σας λέω, αν καταφέρουμε δηλαδή να εξυγχρονίσουμε και να τονώσουμε την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, βλέποντας πώς δουλεύουν οι γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ιταλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι γαλλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν καταφέρουμε αυτό το στοίχημα, η Ελλάδα μπορεί να σας φανεί παράξενο. Δύσκολο όμως, έτσι, γιατί... Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Θα σας πω και τις δυσκολίες. Αν όμως επιτευχθεί αυτό, το να δούμε την Ελλάδα μετά από 10-15 χρόνια να βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο των εισοδημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμένα δεν θα με παραξενέψει καθόλου. Είναι θέμα διαστρωτικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν και που αυτή πρέπει... Αυτή για μένα είναι η σημαντικότερη, αγαπητέ κύριε Ρίκο, η σημαντικότερη διαστρωτική αλλαγή είναι αυτή. Φυσικά χρειάζονται και νέοι κανόνες για το άνοιγμα του ανταγωνισμού σε διαφορετικούς κλάδους. Χρειάζονται και διαδικασίες και τομές και μεταρρυθμίσεις σε πολλούς χώρους, στη δικαιοσύνη, στο ζήτημα της ιδιοκτησίας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη γη κτλ. Αυτά όλα χρειάζονται. Αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι να μάθουμε τον ψαρά μας να ψαρεύει με έναν όλο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στη θέση του ψαρά βάλτε την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Εύκολο? Καθόλου. Δύσκολο. Γιατί εντάξει, μιλάμε... Εγώ ελπίζω στην πρόοδο των γενεών. Ναι, σωστό. Υπάρχει και η πρόοδος των γενεών. Ακριβώς, μα και εγώ εκεί είναι που ποντάρω. Εγώ κυρίως αυτό είναι που ποντάρω. Και το ποντάρω μάλιστα στο πρόσωπο των φοιτητών μου, νέων ανθρώπων, που πολύ συχνά καλούνται να αναλάβουν τα ενία της οικογενειακής επιχείρησης. Εγώ προσπαθώ να τους μεταλαμπαδεύσω ας το πούμε, τα όπλα εκείνα, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν το δικό τους πόλεμο σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό. Ναι, αφού πρώτα τους διδάξετε και την υπομονή να πείσουν τους παλαιότερους να αλλάξουν τακτική. Και αρκεί να επιλέξουν να μείνουν εδώ και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Να σας πω τώρα κάτι. Προτού όμως πω σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, να σας πω το εξής. Κατά κάποιο τρόπο στις μέρες μας, αγαπητοί μου φίλοι, παίζεται και ένα παιχνίδι γενναιών, μια σύγκρουση γενναιών. Υπάρχει ένα νέο πνεύμα νέων επιστημόνων, νέων επιχειρηματιών που έρχονται κατά κάποιο τρόπο να πάρουν τη σκυτάλη από την παλαιότερη γενεά. Πολλοί παλιότεροι φοιτητές μου, τώρα επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων, αυτό μου το δείχνουν, μου το λένε, μου το εξηγούν. Πολλά πράγματα βελτιώνονται, δεν έχει κριθεί ακόμα ο πόλεμος, αλλά βελτίωσεις υπάρχουν. Όσον αφορά τώρα για την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων και των μυαλών που έφυγαν από την Ελλάδα την εποχή της κρίσης. Κυρίως γιατρών και μηχανικών, αυτές οι δύο ειδικότητες. Αγαπητέ κύριε Ρίκο, όλων των ειδικότητων. Όλων, ναι. Λόγους να δείτε πόσους έχουμε στείλει και δικηγόρους ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι με το πτυχίο τους από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο βρίσκουν σχετικά εύκολα μια καλή δουλειά ξεκινώντας την καριέρα τους. Και προσέξτε τώρα,
Εδώ είναι η μεγάλη διευκόλυνση για ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό. Στην πρώτη φάση του ξεκινήματός τους στο εξωτερικό, οι νέοι επιστήμονές μας βρίσκουν το ευνοϊκότερο περιβάλλον. Εκεί είναι η μεγάλη ευκολία, εκεί είναι η μεγάλη ελκυστικότητα, ότι ξεκινάνε χωρίς να ματώσουν όπως ματώνει δυστυχώς ο νέος επιστήμονας στην Ελλάδα για να βρει μια απλή δουλίτσα έως σήμερα. Αυτό όμως μου φαίνεται ότι προοπτικά αλλάζει. Νέες επενδύσεις που γίνονται και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καλά αμοιβόμενων δημιουργεί την ευκαιρία, φίλοι μου, να δίνουμε νέες καλές δουλειές σε ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, το οποίο είναι ικανό αλλά και διατεθειμένο με το κεφάλι του, με το μυαλό του και με τα χέρια του να προοδεύσει. Αυτό έλειπε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζω σιγά σιγά να πάβει να λείπει. Ειδικά για τους νέους επιστήμονές μας στο ξεκίνημά τους. Ένα περιβάλλον το οποίο να μην είναι εντελώς αποθαρρυντικό, όπως ήταν έως σήμερα. Σωστά. Τώρα να πάω στην πεζή πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα ακριβώς να έρθω, γιατί το έχουμε συζητήσει, και στην επιδοματική πολιτική. Γιατί η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι τα επιδόματα είναι επειδή υπάρχει υπερφορολόγηση, γι' αυτό από τη μία τσέπη τα παίρνει και τα δίνει στην άλλη. Ισχύει αυτό? Όχι. Καταρχήν, η υπερφορολόγηση δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει το εξηγήσαμε. Υπάρχει πτώση των φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, κατ' άτομο μειώνεται το φορολογικό βάρος. Ορισμένοι θα ήθελαν και μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά δεν μπορούν να γίνουν ούτε αυτόματα, ούτε από την μια στην άλλη. Ούτε μπορούμε να μηδενίσουμε τους φόρους. Είδατε το πείραμα που πήγε να κάνει η Κιτρά στην Αγγλία, που μίλησε για δραστικές φοροελαφρύνσεις, αλλά τελικά. Και το πήρε πίσω. Όχι, κόντωσε να πέσει η κυβέρνηση. Πήγε να πέσει η κυβέρνηση, ναι. Ακριβώς. Βασικά έχασε την Πρωθυπουργία, δηλαδή απλώς παραμένει μόνο και μόνο λόγω καταστατικού. Την ερώτησή σου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα. Τέτοιου τύπου, λοιπόν, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ναι. Τέτοιου τύπου αμετροέπειες στην Ελλάδα δεν έχουμε. Δηλαδή να λέμε ότι μειώνουμε τη φορολογία μαγικά και μετά να το παίρνουμε πίσω. Μειώνονται όμως δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Ναι, υπάρχει φοροελάφρυνση. Υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Φαίνεται. Φαίνεται ήδη δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, όλοι θα ευχόμασταν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω εγώ προσωπικά τι θα ευχόμουν. Να γυρνάγαμε στην εποχή του Παραδείσου, που να λέγαμε πατέρα, πεινάμε, και να κατέβαινε μια πιατέλα με ψητό κοτόπουλο και πατάτες. Όλοι. Εντάξει, τις πατάτες σας τις χαρίζω, δεν μ' αρέσουν. Εμένα δεν μ' αρέσει το κοτόπουλο, αλλά σχηματικά. Ωραία, άρα το βρήκαμε. Μπορούμε να φάμε χωρίς να τσακωθούμε. Έχουμε δύο λεπτά. Να γυρίσω στην πεζή πραγματικότητα κτλ. Έχουμε αυτό το δαιμονισμένο χειμώνα μπροστά μας. Μας έχουν τρελάνει όλοι. Ακούω τους Γερμανούς να ετοιμάζονται για τη συμφορά του κόσμου, την Αγγλία να έχει τρίωρες στάσεις, διακοπές ρεύματος κτλ. Έχει τρομοκρατηθεί όλη η Ευρώπη. Εμείς αντίθετα είμαστε, μου φαίνεται ότι είμαστε σε ένα νιρβάνα, μικρό νιρβάνα. Γιατί ζούμε εδώ, στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Σωστά και αυτό. Στο πιο όμορφο οικόπεδο που επέλεξε να μας δώσει, να μας χαρίσει ο μεγαλοδύναμος. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το χειμώνα αυτή τη στιγμή? Γιατί εντάξει, έχουμε και αντιφατικά. Δηλαδή, μέχρι προχτές ζούσαμε με την αγωνία του ενεργειακού κόστους στο Θεό και ξαφνικά βλέπουμε αποκλιμακώσεις, περιέργειες. Μην περιμένετε αποκλιμακώσεις. Μάλιστα. Αλλά για τους τηλεθεατές του σταθμού σας, αυτά τα οποία συμβαίνουν, τουλάχιστον στο βαθμό που το γνωρίζω εγώ προσωπικά όταν ήμουν καλεσμένος σας, τα είχαμε πει. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε μια εικόνα η οποία είναι αρκετά δύσκολη που δεν την περιμένανε. Πριν από 3-4 μήνες πάλι που συζητάγαμε, ήταν σαφές ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι αρκετά ζώρικος. Ναι. Και θα είναι ζώρικος. Σε ποιο βαθμό τώρα θα είναι ζώρικος? Θα μαλακώσει λίγο το ζόρι ή να είμαστε έτοιμοι? Δεν θα μας διαλύσει. Όχι, το ζόρι δεν θα πέσει. Μάλιστα. Όταν έλεγα πέρσι τέτοια εποχή ότι προβλέπω στα τέλη του χρόνου να είμαστε σε διψήφιο ρυθμό πληθωρισμού, ορισμένοι φίλοι, δημοσιογράφοι αλλά και συνάδελφοι μου έλεγαν ότι ίσως είμαι υπερβολικός. Δεν είμαι. Εγώ πιστεύω ότι ο πληθωρισμός
θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί. Ο πληθωρισμός δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα βέβαια. Με ένα 10% ας πούμε πληθωρισμό, καταλαβαίνετε ότι τα εισοδήματα ειδικά των ασθενέστερων ζορίζονται πολύ. Δεν μιλάμε για κάτι εύκολο. Όμως ναι. συμπεριλαμβάνει το σύνολο των αυξήσεων και για την ενέργεια και για όλα τα άλλα είδη. Δηλαδή, δεν μου λένε ναι, 10% είναι ο πληθωρισμός, αλλά είναι 20% που αυξάνεται το κόστος για τα μακαρόνια και 40% το κόστος για την ενέργεια. Αυτό δεν είναι λάθος. Όλα μαζί σαν πακέτο, αυτό το οποίο λέμε καλάθι του νοικοκυριού, αυξάνονται κατά 10%. Είναι λίγο το 10%. Καθόλου λίγο. Πολύ είναι. Είναι πολύ, αλλά επουδενή δεν είναι το εξαντλητικό. Έχουμε ζήσει στην Ελλάδα με ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το 5% και το 30%. Ναι, με δραχμές όμως. Δραχμές ευρώ δεν έχει διαφορά, η ίδια ήταν. Δηλαδή, άμα είχε μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αν έχει μεροκάματο και έχει 35% πληθωρισμό, είτε 100 ευρώ έχει μεροκάματο και έχει 10% πληθωρισμό, ο πληθωρισμός είναι ο ίδιος, όποια και να είναι η νομισματική μονάδα. Μάλιστα. Που όμως θέλω να καταλήξω. Και να κλείσουμε, ναι. Ναι, μπορούμε να αντέξουμε σαν οικονομία για πάρα πολλά χρόνια αυτούς τους ρυθμούς πληθωρισμού. Όχι. Πρέπει από ένα σημείο και μετά να βρούμε τρόπους. Εύχομαι γρήγορα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει παγκόσμια εμβέλεια. Βέβαια φοβόμαστε καμιά φορά να τον ονομάσουμε παγκόσμιο πόλεμο, αλλά είναι ένας όντως παγκόσμιος ενεργειακός πόλεμος. Και καλά, και ο παγκόσμιος, αυτούς που ονομάσαμε παγκόσμιους δεν ήταν και παγκόσμιοι. Δεν πολεμήσανε όλοι. Ίσως ο πρώτος πόλεμος που ζει η ανθρωπότητα, που φτάνει και στην τελευταία γωνιά του πλανήτη, από τις Φιλιππίνες μέχρι τη Λαπωνία, ναι, είναι αυτός ο πόλεμος. Ακριβώς, γιατί μάλιστα. Είναι το παγκόσμιο σύστημα πλήρως διασυνδεδεμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, αν αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή τελειώσει, εύχομαι το γρηγορότερο, και δεν καταστραφεί ο πλανήτης, γιατί και αυτό δυστυχώς είναι ένα μικρό αλλά υπαρκτό ενδεχόμενο, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν άνθρωπο που δεν στέκει πολύ. Που δεν στέκει στα καλά του, ναι. Μπράβο. Έχει ένα πρόβλημα με τα κουμπιά. Μπράβο. Αν αυτό το πράγμα ολοκληρωθεί και καταφέρουμε και ξεφύγουμε από αυτή την τεράστια δύσκολη στιγμή, εγώ προβλέπω ότι τα επόμενα χρόνια, μετά το πέρας του πολέμου, η Ελλάδα συνεχίζοντας αυτό το δρόμο έχει πολλές επιτυχίες μπροστά μάλιστα. της. Παγκόσμια οικονομία μέρες επιμερίας. Αρκεί να τελειώσει αυτή η τόσο δυσχερής και στενάχωρη περίοδο. Και να ερευνήσουν και οι γείτονές μας, γιατί μας έχουν τρελάνει. Εντάξει. Και να μην έρθει βέβαια και τίποτα άλλο. Γιατί σαν την πανδημία δεν πρόκειται να έρθει τίποτα και ξαφνικά έρθει ο Ουκρανικός πόλεμος. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι όμως. Έτσι, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Το βιβλίο δεν έχουμε παρουσιάσει. Θα συνδεθούμε όταν θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, είσαστε προσκεκλημένοι με μεγάλη χαρά και οι δύο και μπορείτε να φέρετε μαζί σας και ένα μικρό συνεργείο να τραβήξει και λήψεις από την παρουσίαση του βιβλίου και να τις προβάλλετε στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Τα χαιρετήματά μου στην όμορφη Κέρκυρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.